125 φοιτητών συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Η σημερινή σας συνάντηση μας δίνει δύναμη και για τους δικούς μας αγώνες. Ξέρουμε ότι η συζήτηση από τη δράση σας και οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα βοηθήσουν και εμάς στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Όπως τα πανεπιστήμια, έτσι και στα σχολεία, η κατάσταση που επικρατεί είναι κριτική. Με εκατοντάδες και ένας καθηγητές, παρόλο που μπαίνει το νέο έτος, ακόμα και σε μαθήματα κατεύθυνση στα ελληνικά λύκεια και στις ειδικότητες τα υπάρχουν. Τα σχολεία μας εκπέμπουν σοκ. Με το 65% των σχολείων να είναι χτισμένο πριν το 1980, γι' αυτό και δεκάδε σχολεία, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, είναι ακατάλληλα. Τα ταβάνια στάζουν, μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, δεν γίνονται αντισημικοί και άλλοι έλεγχοι που απαιτούνται, δεν δίνεται φράγκο για θέρμανση. Και όλα αυτά και πολλά άλλα προβλήματα δεν δίνεται ούτε ευρώ παραπάνω από τον προεκλογισμό του κράτους για τον οποίο μαζί κινητοποιηθήκαμε και χθες. Και σαν να μην φτάνουν αυτά, στην προσπάθειά μας να κινητοποιηθούμε, βρίσκουμε μπροστά μας δημοκρατία, απειλές, ακόμα και αστυνομία. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Κάποιους μαθητές μας, οι διευθυντές τους, ακόμα και μέσα στα σχολεία τους κλείδωσαν για να μην συμμετέχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 6 του Νοέμβρη. Ακόμα και κάμερες έβαλαν στο σχολείο της Αθήνας για να νιώθουμε ασφαλείς και να εντοπίζονται αυτοί που βανδαλίζουν τα σχολεία μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ασφάλεια δεν σημαίνει να γίνει η καθημερινότητά μας reality. Αν πραγματικά τους ενδιαφέρει η ασφάλειά μας, θα προσλάμβαναν προσωπικό και όσο για τον βανδαλισμό, αν τους ενδιαφέρει το σχολείο μας να μην καταστρέφεται, θα έδιναν λεφτά για επισκευές στους τοίχους και τα ταβάνια που πέφτουν, όχι επειδή κάποιος τα κατέστρεψε, αλλά επειδή είναι χτισμένα από την εποχή των παππούδων μας. Ενώ οι κάμερες είναι δικαιολογία, έτσι ώστε όταν αντιδράσουμε για την κατάσταση που βιώνουμε στο σχολείο και στις ζωές μας, να μπορούν εύκολα να ειδοποιήσουν αγωνιστές μαθητές και να μπορούν να δράσουν αναλόγως. Ο νέος Υπουργός Παιδείας, όσο και να μας παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως κάποιον καινούριο που θα βελτιώσει την παιδεία, θα φέρει νέες τεχνολογίες στα σχολεία μας, η πραγματικότητα που ζούμε ήδη αποδεικνύει το αντίθετο. Η εκρηκτική κατάσταση στα σχολεία μας, παρόλο που παρουσίαζαν ότι είναι όλα καλά, οι απαράδεκτες δηλώσεις που κατηγόρησαν τους καθηγητές μας για αντισημισμό, που μαζί διαδηλώνουμε για το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα,